About matrices. So what is a Λοιπόν, είμαστε εντάξει. Όλα καλά. Οκ. Σε μένα λέει ότι φορτώνει η κινητήση. Όχι, και σε μένα έχει κολλήσει. Και σε μένα το ίδιο. Κάτι κατάλαβα. Θα το φτιάξουμε σιγά σιγά το σύστημα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο μάθημα 2 τώρα. Από το μάθημα της ημέρας, στο μάθημα 2. Είμαστε όλοι στη σελίδα αυτή. Που ήμασταν πριν, εννοείται. Σε ποια σελίδα? Στη σελίδα 9. Λοιπόν, είναι αυτό που συζητάγαμε πριν για μια απεικόνηση, μια συνάρτηση. Είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Συνήθως απεικονίσεις λέμε όταν δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι μια συνάρτηση που έχει πεδίο ορισμού πίνακες, για παράδειγμα. Αλλά δεν είναι ουσιώδες. Το επί θέλετε να το ξανασυζητήσουμε.
Ωραία, έχουμε μια συνάρτηση F από το Α κεφαλαίο στο Β κεφαλαίο. Αν έχετε κάποιο τετράδιο, γράψτε εκεί πέρα. Όταν γράφουμε F παρένθεση Α κεφαλαίο κλείνει παρένθεση, F ολοκλήρου του συνόλου, είναι ένα υποσύνολο γενικά του Β κεφαλαίου. Συμφωνείτε σε αυτό? Το επαναλάβετε. Ναι, ναι. Έχουμε μια συνάρτηση. F, γράψτε. F από το Α κεφαλαίο στο Β κεφαλαίο. Όταν γράφουμε F του Α κεφαλαίου σε παρένθεση, εννοούμε όλο το σύνολο τιμών. Το F του Α κεφαλαίου, λοιπόν, όλο το σύνολο τιμών, είναι ένα υποσύνολο του Β κεφαλαίου. Το Β εδώ είναι το σύνολο τιμών. Το Β είναι το σύνολο αφίξεως. Ωραία, ναι. Πού πηγαίνουν τα F του Χ μικρό. Το σύνολο τιμών, λοιπόν, αυτό που λες, είναι ένα υποσύνολο του συνόλου αφίξεως. Είναι κατανοητό? Εγώ δεν έχω καταλάβει τη διαφορά του συνόλου αφίξεως με το συνόλο τιμών. Το ίδιο είναι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Σου είπα ένα παράδειγμα. F του χ ίσον χ τετράγωνο. Πάρε αυτή τη συνάρτηση από τους πραγματικούς. Το α κεφαλαίο είναι το η πραγματική και το β η πραγματική. Το σύνολο αφίξεως είναι μόνο η θετική αριθμή. Μόνο η θετική αριθμή. Γιατί αφού είναι χ τετράγωνο ο τύπος. Το σύνολο, λάθος, το σύνολο τιμών είναι μόνο η θετική αριθμή. Το σύνολο αφίξεως είναι όλη η πραγματική αριθμή. Να το ξαναπώ. Το σύνολο αφίξεως εξυπηρετεί κάτι. Ναι, εξυπηρετεί ότι μπορεί να είναι το σύνολο αφίξεως να είναι διαφορετικό από το σύνολο τιμών. Πώς είπατε ότι συμβολίζεται το σύνολο αφίξεως? Πάτε κάτι, το σύνολο τιμών συμβολίζεται F του α κεφαλαίου. Αν η συνάρτηση είναι από το α κεφαλαίο στο β κεφαλαίο. Άρα επιλέγεται όταν το σύνολο αφίξεως είναι ίσο με το σύνολο τιμών, δηλαδή. Ακριβώς. Το σύνολο τιμών ισούται με το σύνολο αφίξεως. Άρα το σύνολο αφίξεως θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το R. Το σύνολο αφίξεως είναι το R και το σύνολο τιμών είναι η θετική πραγματική αριθμή. Αυτά διαφέρουν, άρα δεν είναι επί. Μπορείτε να μας πείτε πώς λέγονται? Το σύνολο αφίξεων, πώς το βρίσκουμε όμως? Εξαρτάται από τον τύπο της συνάρτησης. Είπατε ότι το σύνολο αφίξεων είναι όλοι πραγματικοί αριθμοί. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το σύνολο αφίξεως είναι όλοι οι πραγματικοί αριθμοί. Και το σύνολο τιμών είναι μόνο η θετική πραγματική αριθμή. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Άρα δεν είναι επί η συνάρτηση. Πώς το λένε αυτό, ότι είναι επί από το α στο β? Πώς το λέμε ακριβώς? Είναι επί στο β? Λέμε απλά ότι είναι επί. Απλά αυτό. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ναι, σε ακούμε. Άμα γνωρίζουμε ότι μια συνάρτηση είναι πραγματική, όπως λέμε στον ορισμό της συνάρτησης, πραγματική συνάρτηση από το α στο r, μπορούμε να υποθέσουμε κατευθείαν ότι το σύνολο αφίξεων είναι το r, σωστά? Πρέπει να το δηλώσουμε αυτό. Ναι, άμα είναι πραγματική συνάρτηση. Μπορεί να είναι και κάποιο υποσύνολο. Λοιπόν, πάρε τις δύο συναρτήσεις. Ένα είναι το παράδειγμα που σας είπα, από το R στο R με τύπο F του χ ίσον χ τετράγωνο, και μια άλλη συνάρτηση από το R στους θετικούς πραγματικούς με τύπο πάλι το χ στο χ τετράγωνο.
αυτές φαινομενικά είναι ίδιες οι συναρτήσεις, γιατί έχουν ίδιο τύπο, αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Αφού διαφέρει το πεδίο ορισμού και το σύνολο αφίξεως και το σύνολο τιμών, διαφέρουν. Η μία είναι επί, η άλλη δεν είναι. Δηλαδή, επί θα ήταν να ήταν το ίδιο. Το σύνολο αφίξεως με το σύνολο. Να σου πω, μία επί συνάρτηση. Από το R στο R, το χ να πηγαίνει στο 5χ. Οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό να έχεις, έργο το 100. Μπορεί να βρεις ένα χ που το 5χ να μας κάνει 100. Ναι, ωραία, σωστά. Άρα οι τιμές καλύπτουν όλο το R. Και γι' αυτό είναι επί αυτό. Κυρία, πάντως δεν έχουμε εικόνα, για να ξέρετε. Δεν έχουμε εικόνα. Το μάθημα 2, είσαι στο μάθημα 2. Ναι, το τελευταίο παράδειγμα δεν το άκουσα, αν μπορείτε. Ποιο? Ποιο παράδειγμα να πω? Είπατε κάτι για μία συνάρτηση που είναι επί, ότι είναι διαφορετική από μία άλλη συνάρτηση που λέμε αν έχει ίδιο τύπο αλλά δεν είναι επί. Σωστά. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Πάρε από τους ακεραίους στους ακεραίους. Είναι συνάρτηση. Ακέρι με ακέρι. Συγγνώμη. Από τους ακεραίους στους ακεραίους. Που το κάθε ακέραιο α το πηγαίνει στο 2α. Αυτή είναι η συνάρτηση. Κύριε Ράπη, δεν φαίνεται η εικόνα σας. Τώρα φαίνομαι. Ούτε τώρα. Όχι, λέει ότι τώρα τη φορτώνει και καλά. Συνέχεια, αλλά μένει έτσι. Δεν βλέπουμε την οθόνη. Κύριε Ράπτη, να ρωτήσω κάτι. Ναι, τουλάχιστον να ακούω. Κάτω-κάτω στο 2-3 κάτι μικρά γράμματα στο μάθημα που γράφει το βιβλίο αυτό, θα το βρείτε ηλεκτρονικά από την αρχική σελίδα του μαθήματος. Τι εννοεί αυτά? Στο πρώτο μάθημα έχω τις διευθύνσεις ηλεκτρονικές. Έχετε κάμποσα βιβλία, δεν έχετε? Κύριε, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Για να καταλάβω το επί. Όταν θέλουμε να βρούμε τον τύπο της αντίστροφης συνάρτησης, μιας αντίστροφης συνάρτησης... Αν είναι αντιστρέψιμη. Ναι, αν είναι αντιστρέψιμη, ναι. Λύνουμε την ισοσύ F του χ ίσον ψ, κάνουμε αντικατάσταση στον τύπο της συνάρτησης και προσπαθούμε να τη λύσουμε ως προς χ. Αν αυτή η εξίσωση έχει λύσει ως προς χ, τότε είναι επί. Όχι, βέβαια. Η συνάρτηση από το R... Τώρα πρέπει να σου πούμε πολύ όνειμα. Πρέπει, για να είναι επί, πρέπει το σύνολο τιμών να ισούται με το σύνολο αφίξεως. Σου είπα ένα παράδειγμα με τους ακεραίους. Κάθε ακέραιος, η συνάρτηση είναι κάθε ακέραιος πηγαίνει στο 2, το α στο 2α. Okay. Καλά, είναι ατυχές αυτό το παράδειγμα. Γιατί το χ, στο χ τετράγωνο αυτό δεν σου διευκρινίζει το πράγμα. Θα μας δοθεί ευκαιρία να συνεχίσουμε με αυτό το, γιατί θα λέμε γραμμικές απεικονίσεις. Λοιπόν, στην πορεία μελέτη στο μάθημα 2, στο 2-2, απλώς διευκρινίσεις είναι να κάνετε μια μελέτη. Στη διεύθυνση, στο 3, στο σημείο 3, είναι από το Wikipedia, γράφει αρκετά πράγματα για τους πίνακες. Σας συστήνω να το διαβάσετε.
Είναι στα αγγλικά βέβαια. Το 2-3 είναι γνωριμία με το Wolfram Alpha. Τώρα ερχόμαστε στους ανοιγμένους κλιμακωτούς πίνακες. Είμαστε όλοι εκεί πέρα. Όλοι εκεί είμαστε, γέλατε. Ναι. Όχι, λοιπόν, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι έχουμε έναν οποιοδήποτε πίνακα και θέλουμε να τον απλοποιήσουμε χωρίς να χάσουμε πληροφορίες. Ένας πίνακας, για παράδειγμα, 3x3, έχει 9 πληροφορίες, 3 γραμμές και 3 στήλες. Πώς μπορούμε να τον απλοποιήσουμε τον πίνακα χωρίς να χάσουμε πληροφορίες? Πρέπει να τον απλοποιήσουμε, τι εννοείται? Δεν ορίζεται αυτή η λέξη. Να είναι, συνήθως είναι να έχει πολλά μηδενικά. Μηδενικά και άσους. Αυτό μας αρέσει, γιατί μπορούμε να τον διαχειριστούμε πολύ πιο εύκολα. Αυτό δεν είναι... Πού μπορώ να το δω, γιατί δεν ξέρω που κοιτάτε. Θα πας στην ηλεκτρονική τάξη, στη θέση έγγραφα, στο μάθημα της ημέρας. Α, ποια σελίδα? Στη σελίδα... Στη 10. Στη 10 είναι. Στη 10. Τρούσα. Λοιπόν, κοιτάξτε τον ορισμό 2-1. Αυτό... Να φτιάξουμε έναν πίνακα ανοιγμένο κλιμακωτό λέγεται και με τη μέθοδος Gauss. Διαγραφή κατά Gauss κτλ. Πότε λέγεται ανοιγμένος κλιμακωτός λοιπόν, αν έχει κάποια... Αν έχει κάποια διαγραφή κατά τι? Πουλώνε. Δεν άκουσα. Ναι, πώς το είπατε αυτό το διαγραφή, πώς το είπατε? Διαγραφή κατά Γκάους. Ευχαριστώ. Gauss Elimination είναι στα αγγλικά, στο βιβλίο, άμα διαβάσετε εκείνο. Είσαι 18 χρονών, ναι. Εγώ για 15 το κόβω. Και πού είμαι, 12 είμαι. Συζητήστε τα άλλη στιγμή αυτά. Ξέρετε, παιδιά, τώρα πόσο χρονών είναι ο καθένας. Λοιπόν, πώς διαπιστώνουμε αν ένας πίνακας είναι ανοιγμένος κλιμακωτός? Αν έχει, το πρώτο σημείο, αν έχει μηδενική γραμμή, η μηδενική γραμμή θα βρίσκεται στο τέλος. Αν έχει μια μη μηδενική γραμμή, το πρώτο μη μηδενικό στοιχείο βρίσκεται δεξιότερα από το αντίστοιχο μη μηδενικό στοιχείο της προηγούμενης γραμμής. Τώρα τι εννοείται με το γραμμή? Θα το καταλάβουμε σιγά σιγά. Θα μείνουμε πολύ εδώ πέρα να το καταλάβουμε. Το μη μηδενικό, το πρώτο στοιχείο, που είναι μη μηδενικό, που το λέμε και ηγετικό, είναι άσος. Άσος. Θα το θυμάμαι όταν παίξω στοίχημα. Α, που είναι αστείος, σε ρε μαλάκα, μπράβο! Λοιπόν, να ρωτήσω, για να είναι ανοιγμένος κλιμακωτός πίνακας, πρέπει να ισχύουν όλα αυτά, όχι τουλάχιστον ένα? Όλα αυτά, όλα αυτά. Εντάξει. Για να κάνουμε ένα παράδειγμα, πάμε στο Wolfram Alpha, που βέβαια εσείς θα κάνετε και αρκετά με το χέρι, αλλά το δίνει και το Wolfram Alpha. Γράψτε τον πίνακα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 που είπαμε πιο πριν. Θυμόσαστε πώς το γράφουμε? Ποιον πίνακα? Θυμόμαστε. Δύο αγγείλες. Δύο αγγείλες πρώτα, χωρίς κόμμα. 1, 2, 3, κλείνει αγγείλη. Κόμμα. Αγγείλη. 4,5,6, ξανακλίνει η αγγείλη, κόμμα, αγγείλη, 7,8,9.
Πατήστε και Enter για να δείτε αν όντως βγάζει, μας βγάζει τον πίνακα. Το κάνατε αυτό στο Wolfram Alpha. Ναι, το έχουμε κάνει. Ωραία. Πριν από τις δύο αγγέλες, στην αρχή-αρχή, γράψτε την εξής λέξη. Row Reduce. Θα το γράψω και στο chat. Λοιπόν. Τι γράφουν? Ωραία, κύριε Τσάκ, κοιτάξτε, δεν βλέπω. Πού θα το γράψετε? Λοιπόν, μην γκρινιάζεις. Έχετε δίκιο, συγγνώμη. Ναι, τώρα τι θα γίνει, ρε φίλε. Άμα κάποιος μπαίνει για να ενοχλήσει, να πάει να βγει από εδώ πέρα. Δεν είναι σωστό αυτό. Πραγματικά όμως δεν είναι σωστό. Είδατε τη λέξη? Ναι, ευχαριστούμε. Ναι, ναι. Για βάλτε το στην αρχή αρχή, πριν από τις δύο αγγίλες. Το έχετε γράψει κάπου? Στο chat. Τώρα δεν έχει καθεί, δεν είναι αυτά. Raw reviews. Το είδαμε. Αυτό πώς θα ξέρουμε πώς θα το κάνουμε μόνοι μας? Θα σας πω τώρα. Α, αυτό πρέπει να παίρνουμε αν δεν έχω κάνει κάτι λάθος. Το raw reviews στα ελληνικά είναι αυτός ο ανοιγμένος κινητός. Αναγωγή κατά γραμμάς. Yes, yes. Μια αναγωγή είναι. Αναγωγή σημαίνει αναγωγή, ναι. Πέταγμα όλων των περιττών πραγμάτων. Άρα είναι απλοποίηση. Εντάξει, απλοποίηση, όπως το δει κανείς. Okay. Σας λέω ότι, άμα το πάμε φιλοσοφικά, είναι ότι πετάμε όλες τις περιττές πληροφορίες και για να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Κάπως έτσι έχει. Και ποιο συμπέρασμα βγάλαμε? Πώς ξέρουμε ποιες πληροφορίες είναι περιττές? Άρα ο πίνακας ο αρχικός, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Φανταστείτε ένα κλάσμα, παιδιά. Το 18 δια 12. Τι μπορούμε να κάνουμε το 18 δια 12? Να απλοποιήσουμε το 3. Ναι. Πόσο θα γίνει? Ναι. 6. Ναι. Και μετά να ξαναπλοποιήσουμε αν γίνεται. Το κλάσμα το ένα και το κλάσμα το άλλο φαινομενικά είναι διαφορετικά. Αλλά εκφράζουν το ίδιο πράγμα, τον ίδιο αριθμό. Τώρα δεν είναι απόλυτα αυστηρό αυτό, αλλά πρόκειται για την ίδια διαδικασία στην πραγματικότητα. Άρα πώς προκύπτει από τον αρχικό πίνακα ο δεύτερος? Αυτό πώς προκύπτει λοιπόν. Κάνουμε το εξής. Έχουμε τον αρχικό πίνακα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Κρατάμε την πρώτη γραμμή και την τρίτη ίδια και αφαιρούμε από τη δεύτερη γραμμή το τετραπλάσιο της πρώτης. Τι θα βγει? Αν έχετε κάποιο να γράφετε εκεί πέρα, γράψτε. Η πρώτη γραμμή... Είπατε, κρατάμε την πρώτη γραμμή και... Και την τρίτη γραμμή ίδια. Και από την δεύτερη γραμμή αφαιρούμε το τετραπλάσιο της πρώτης. Ναι, ωραία, μηδέν. Τι θα βγει? Θα βγει 0. Το δεύτερο. Πλην 3. Πλην 12.
Την 6, συγγνώμη. Η δεύτερη, η πρώτη και η τρίτη γραμμή θα είναι ίδια και η δεύτερη θα είναι 0 πλην 3 πλην 6. Όταν λέτε πρώτη γραμμή... 0 πλην 3, 0 δεν θα είναι. Η πρώτη γραμμή είναι 1, 2, 3. Η τρίτη γραμμή είναι 7, 8, 9 ίδια. Και από την δεύτερη γραμμή αφαιρούμε το τετραπλάσιο της πρώτης. Οπότε 4 πλην 4, 0. 5 πλην 8, πλην 3. 6 πλην 12, πλην 6. Η δεύτερη γραμμή άλλαξε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε την εργασία την πρώτη. Πώς? Μπορείτε να μας εξηγήσετε την πρώτη εργασία, γιατί δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Για να τελειώσουμε εδώ και να συνεχίσουμε. Ναι, 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 τελειώστε. Λοιπόν, είμαστε σε μια ενδιάμεση φάση. Η πρώτη γραμμή είναι 1, 2, 3. Η τρίτη 7, 8, 9. Και η δεύτερη θα είναι 0 πλην 3 πλην 6. Συμφωνείτε? Άρα ένας μετασχηματισμός για να πάμε στον ανοιγμένο κλιμακωτό είναι να πολλαπλασιάσουμε μια γραμμή επί κάτι και να την προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε από κάποια άλλη. Αυτή είναι επιτρεπτή διαδικασία. Κάνουμε το ίδιο και στην τρίτη γραμμή. Πολλαπλασιάζουμε την πρώτη επί 7 και την αφαιρούμε από την τρίτη. Γιατί δεν το έγινε κάτι. Φοράει επί 4. Ορίστε. Φοράει επί 4. Άρα πολλαπλασιάζουμε με το πρώτο νούμερο της πρώτης στήλης. Η πρώτη γραμμή θα πολλαπλασιαστεί επί 4 και θα γίνει 4, 8, 12. Και την αφαιρούμε από την δεύτερη. Άρα 4, το 4 δεν είναι κανόνας, είναι επειδή το έχει ως πρώτο ψηφίο της δεύτερης γραμμής, έτσι. Βεβαίως, δεν είναι κανόνας, αλλά σκεφτόμαστε λίγο πονηρά ότι να εμφανίσουμε μηδενικά, δηλαδή. Αν είχε 5, θα ήταν επί 5. Σαν τη μέθοδο... Κύριε, να ρωτήσω κάτι. Είναι σαν τη μέθοδο αντίθετων. Είναι σαν τη μέθοδο αντίθετων συντελεστών που κάναμε για τα συστήματα 2x2. Εντάξει, περίπου, αλλά να μην σου πω κάτι λάθος. Δεν είναι αυστηρό αυτό. Αλλά θυμίζει κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να πολλαπλασιάσουμε με το 4. Λοιπόν, επομένως επαναλαμβάνω. Η πρώτη εξίσωση είναι 1, 2, 3. Η πρώτη, συγγνώμη, γραμμή είναι 1, 2, 3. Η τρίτη 7, 8, 9. Και από το 4, 5, 6 αφαιρούμε την 4, 8, 12. Ωραία. Γιατί την πολλαπλασιάσαμε επί 4. Και θα έχουμε τον εξής πίνακα ενδιάμεσα. 1, 2, 3, 0 πλην 3 πλην 6, 7, 8, 9. Θέλει να ρωτήσει κανείς τίποτα? Επαναλαμβάνομαι για την τρίτη στήλη αυτή. Βρίσκω πάνω το πληκτρολόγιο. Πώς? Οπότε τελικά θα γίνει 1, 2, 3, 0 πλην 3 πλην 6, 0, 7, 14, 0. Κάνουμε πάλι την ίδια πέραση για την 6. Κύριε, δύο ώρες περιμένουμε! Βούλωνε, βλάκα. 0 πλην 6 πλην 12 λογικά, έτσι. Πλην 12. Οπότε έχουμε τον εξής πίνακα. 1, 2, 3 η πρώτη γραμμή, 0 πλην 3 πλην 6, 0 πλην 6 πλην 12. Η δεύτερη γραμμή και η τρίτη, βλέπετε καμιά κάτι? Κύριε, ωραία, να ρωτήσω κάτι. Μετά θα πάμε την αλλαγή. Η τρίτη γραμμή θα είναι διπλάσια της δεύτερης. Α, εντάξει. Και θα τα αφαιρέσουμε πάλι. Οπότε αφαιρώντας, λοιπόν, κρατάμε την πρώτη γραμμή ίδια.
τη δεύτερη γραμμή 0 πλην 3 πλην 6 και αφαιρούμε από την τρίτη γραμμή το διπλάσιο της δεύτερης. Οπότε γίνεται 0, 0, 0. Επίσης, η δεύτερη γραμμή δεν μας αρέσει και πολύ και μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε από το πλην εν τρίτον. Οπότε θα γίνει 0, 1, 2. Συγγνώμη, να μείνουμε λίγο στην τρίτη. Πώς γίνεται 0, 0, 0 που είπατε? Αφαιρούμε από την τρίτη γραμμή, που είναι 0 πλην 6 πλην 12, το διπλάσιο της δεύτερης, που είναι 0 πλην 3 πλην 6. Από το ενδιάμεσο βήμα. Και θα φύγει, θα γίνουν όλα μηδενικά. Συγγνώμη, με το να κάνουμε εμείς ό,τι οι παρεμβάσεις μας βολεύουν, δεν αλλοιώνουμε ουσιαστικά τα στοιχεία του πίνακα. Ακριβώς. Μπράβο για την ερώτηση. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Όπως σας είπα πιο πριν, αυτός ο πίνακας είναι φωτογραφία ενός γραμμικού συστήματος. Λοιπόν, Μάγκες, βγαίνω, για χαρά, τα λέμε μετά. Χοντρέ. Και για να λύσουμε... Παιδιε, πόη. Ορίστε. Τίποτα, τίποτα, συνεχίστε. Και για να λύσουμε αυτό το σύστημα... Μπορούμε να κάνουμε τέτοιους μετασχηματισμούς. Δηλαδή, αν έχουμε μια πρώτη και μια δεύτερη εξίσωση, μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε την πρώτη επί 4 και να διαφέρουμε. Δεν κάνουμε λύσεις, ούτε κερδίζουμε λύσεις. Είναι το ίδιο σύνολο λύσεων. Κάνουμε τέτοιους μετασχηματισμούς, όχι ότι μας βολεύει, αλλά να μην πειράξει το σύνολο λύσεων. Αυτά που λέτε εσείς είναι συγκεκριμένα βήματα? Ναι, είναι συγκεκριμένα τα οποία τα γράφω. Πάμε στο... Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Άρα οι πίνακες οι δύο... Βγάλε το μικρόφωνο από το στόμα σου και μίλα. Είναι φωτογραφίες διαφορετικών φαινομενικών συστημάτων, αλλά έχουν το ίδιο σύνολο λύσεων. Δηλαδή είναι ισοδύναμη. Με μία έννοια, ναι. Τι εννοείς ισοδύναμη? Πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει ισοδύναμη. Δηλαδή, κοίταξε τώρα. Τα βήματα που κάνουμε ισχύει ισοδυναμία, αυτό θέλω να πω. Δεν αλλάζει το σύνολο λύσεων. Έχοντας το αρχικό σύστημα, χ και 2 ψ και 3 ζ, ίσουμε το 0 κτλ. Είναι το ίδιο σαν να έχεις το σύστημα που βγαίνει ο ανοιγμένος κλιμακωτός. Ποιο είναι το σύστημα? Κοιτάξτε το result, το αποτέλεσμα. Θα είναι χ και 0 ψ πλην ζ, ίσουμε το 0. 0χ και ψ και 2z ίσουμε το 0 και την άλλη δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή ανακαλύψαμε ότι ενώ έχουμε τρεις εξισώσεις στην αρχή, τελικά μία είναι περιττή. Την πετάμε δηλαδή. Όλες τις πράξεις που κάναμε μέσα πάνε στον πίνακα ουσιαστικά. Άμα απλά κάναμε αυτά που κάναμε στα συστήματα που πολλαπλασιάζαμε, ξέρω εγώ, με τον συντελεστή για να κάνουμε αυτά. Μετά αυτό γίνεται στα μαθηματικά. Ξεφεύγουμε από τα συστήματα και έχουμε τα μαθηματικά αντικείμενα, οι πίνακες που χρησιμεύουν και αλλού. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτά τα συγκεκριμένα βήματα, να μας τα κάνετε σαν... πρώτο βήμα, δεύτερο βήμα και να βλέπουμε κατευθείαν πώς είναι ο πίνακας και να μας τα στείλετε σαν ένα έγγραφο. Ώστε να τα μάθουμε και εμείς απ' έξω, να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Δεν θα μαθαίνετε τίποτα απ' έξω. Απαγορεύεται να... Είναι συγκεκριμένα τα βήματα ή ό,τι βολεύει κάθε φορά, ό,τι ταιριάζει στον κάθε πίνακα. Τα βήματα είναι αυτά που σας είπα. Είναι πολλαπλασιασμός μιας γραμμής επί ένα μη μηδενικό στοιχείο, αλλαγή δύο γραμμών οποιονδήποτε και πολλαπλασιασμός μιας γραμμής επί ένα στοιχείο, επί έναν αριθμό και πρόσθεση ή αφαίρεση σε μια άλλη. Κύριε, θα γράψω, παιδιά. Μια πορεία στο Wolf. Μα τι είναι αυτό, τέλος πάντων, την ιστοσελίδα. Έβγαλε την πρώτη γραμμή ως 1-0-1 και εμείς έχουμε την πρώτη γραμμή ακόμα ως 1-2-3. Ναι. Αυτοί οι δύο πίνακες αντιστοιχούν
σε διαφορετικά συστήματα γραμμικά, αλλά έχουν το ίδιο σύνολο λύσεων. Δηλαδή, αντί να λύσεις το αρχικό σύστημα χ και 2 ψ και 3 ζ σου με το 0, 4 χ και 5 και τα λοιπά, μπορεί να λύσεις το εξής σύστημα που βγαίνει το αποτέλεσμα. Χ και 0 ψ πλην ζ σου με το 0, 0 επί χ και 1 επί ψ και 2 ζ σου με το 0, το άλλο δεν μας ενδιαφέρει, γιατί είναι 0 χ, 0 ψ, 0 ζ, ίσον με το 0. Τέλεια. Αλλά είναι καλύτερο σίγουρα να βγουν μικρά νούμερα για να είναι και πιο εύκολα συναρτήσει. Βεβαίως. Εντάξει. Δάσκαλα, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Μέχρι τώρα κάνουμε μετατροπές μόνο σε γραμμές. Μπορούμε να κάνουμε και σε στήλες. Κοιτάξτε, δεν θα κάνουμε σε στήλες, αλλά όταν κάνουμε σε γραμμές, δεν αλλάζουμε τις μεταβλητές. Όταν κάνουμε σε στήλες, πρέπει να αλλάξουν και οι μεταβλητές. Δηλαδή, αν έχεις μια εξίσωση με χ και ψ, μπορεί να έχεις μια εξίσωση με χ συν ψ και το ψ μόνο. Τώρα, στην αρχή, θα κάνουμε μόνο σε γραμμές. Για να μην μπερδευτείτε. Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ. Μας να πολλαπλασιάσουμε με ένα μηνυμικό στοιχείο. Χρησιμοποιούμε όποιο θέλουμε. Είπατε ότι το κάνουμε δύο φορές σε διαφορετικές γραμμές. Αρκεί να μην είναι το στοιχείο που θα πολλαπλασιάσουμε τη γραμμή, αρκεί να μην είναι 0. Γιατί τότε θα γινόταν ναι, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 4 και μετά το 4 ή το 4 και το 2. Βεβαίως. Όποιο θέλουμε. Ναι, αρκεί να μας βολεύει και να βγει ανοιγμένος κλιμακωτός ο πίνακας. Κύριε, δηλαδή ο στόχος είναι να γίνει μηδενική μια γραμμή. Αν μπορεί να γίνει. Κάσες, 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 κάσες. Λοιπόν, συνεχίζοντας. Πίσω κάτι. Έβαλα και μια καινούργια άσκηση. Αυτή θα είναι προαιρετική. Πάμε όλοι στο εργασία. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο πριν προχωρήσουμε. Ναι. Εμείς πώς θα ξέρουμε κάθε φορά λύνοντας το αυτό έτσι όπως μας δείξατε και φτάνοντας σε μια μηδενική γραμμή ότι υπήρχε αν ικανοποιεί τον ορισμό. Ναι, αλλά πώς θα ξέρουμε αν υπήρχε κάτι πιο αποδοτικό που να έβγαζε ξέρω, περισσότερα μηδενικά από αυτά που βγάλαμε εμείς ή δεν μας ενδιαφέρει αυτό? Α, κοίταξε, εδώ είναι ένα δύσκολο θεώρημα ότι όποιο δρόμο και να ακολουθήσεις καταλήγεις στο ίδιο ανοιγμένο κλίμακο. Ένας πίνακας δηλαδή, οποιοσδήποτε πίνακας, έχει πάντα ανοιγμένο κλιμακωτό, αλλά είναι ένας. Όποιο δρόμο και να ακολουθήσεις, να το λύσεις. Οκ, κατάλαβα. Αυτό είναι δύσκολο να αποδειχθεί, θα το αποδείξουμε στο τέλος. Κύριε, θέλω να μας δείξετε ένα παράδειγμα. Πώς να βρείτε... Θα σας τα γράψω, ρε παιδιά. Θα σας δείξω και παραδείγματα. Θα βελτιώσουμε και το σύστημα εδώ πέρα. Ένα παράδειγμα, να δούμε πώς λύσουμε το σύνολο λύσεων, αυτό. Στο εργασίες της ηλεκτρονικής τάξης. Δεν μπορούσατε να βάλετε... Έχει την άσκηση 2, μισό λεπτό να δούμε, την άσκηση 2, πατήστε το άσκηση 2. Μισό λεπτάκι. Το α μικρό και το β μικρό είναι όπως την άσκηση 1, με τα επώνυμα. Ωραία. Έχουμε έναν πίνακα λοιπόν που η πρώτη γραμμή είναι α, α συν 1. Και η δεύτερη γραμμή β συν 2 χ. Τώρα, για διάφορες τιμές του χ να βρείτε τον ανοιγμένο κλιμακωτό. Αυτή είναι προαιρετική. Όποιος θέλει ασχολείται. Στις εργασίες βρίσκεται αυτό. Στις εργασίες είναι η άσκηση 2. Κύριε, να κάνω μια ερώτηση. Στον ορισμό του ανοιγμένου κλιμακωτού πίνακα, λέμε ότι ο πίνακας ανήκει στο σύνολο F στην μη επί νη. Αυτό το σύνολο έχει κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα, F, το σύνολο F. Το ή επιλέξατε ένα γράμμα. Ένα σύνολο που μπορούμε να κάνουμε πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση, είναι μεταθετικό κτλ. Παραδείγματος χάρη, η πραγματική αριθμή είναι ένα τέτοιο σύνολο.
Η ρητή αριθμή είναι ένα τέτοιο σύνολο. Άρα συμβολίζουμε με F κάθε σύνολο που έχει αυτές τις ιδιότητες που μπορούμε να κάνουμε πρόσθεση. Ναι, εμείς θα ασχολούμαστε μόνο με το R. Το F αυτό είναι το R. Πραγματική αριθμή. Οκ, ευχαριστώ. Παρόμοιες ασκήσεις με αυτές που κάνουμε τώρα θα τις βρούμε στο ΙΚΛΑ. Α. Εάν ασχοληθείτε με αυτό, θα μετρήσει στους βαθμούς σας. Ασκήσεις, ένα παράδειγμα, πώς λύνονται πίνακες, διαφορετικά από τις ασκήσεις για να δούμε. Εντάξει, παιδιά, θα το προσπαθήσω. Επίσης, ένας άλλος τρόπος να συζητήσουμε είναι στη θέση κουβεντούλα. Ή, κύριε, που υπάρχει ένα παράδειγμα στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ, sorry, bro. Παιδιά, θα ψάχνετε και πολύ, ας πούμε, θα σας στείλω κι εγώ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τώρα την εκφώνηση της ασκήσης. Λοιπόν. Μη φωνάζεις. Θέλετε να ρωτήσετε τίποτα άλλο? Εγώ δεν θέλω να ρωτήσω κάτι. Για λέγε. Όχι πάνω σε όλα αυτά, βασικά. Απλά από γνώσεις που θα έπρεπε να έχουμε, τι γνώσεις θα έπρεπε να κάνουμε από προηγούμενα στάτια, πολύ και δημάσιο κτλ. Γιατί π.χ. οι μηχανικούς δεν κάναμε. Όλο αυτό με τα επίπεδα δεν το έχουμε κάνει. Και εσείς εξισώσεις με τρεις γνώσεις δεν έχουμε λύσει. Θα είσαστε όλοι πανέξυπνοι και θα τα κατανοήσετε, θα τα ψάξετε. Ναι, αυτό τι θα πρέπει να μάθουμε. Τι θα έπρεπε από παλιότερα να κοιτάξουμε ξανά, ας πούμε, το παλιότερο ύλη. Τα κάνουμε βέβαια εσωτερικά γενόμενα. Όποιοι κάνανε στο σχολείο πίνακες και γραμμικά συστήματα να τα κοιτάξουν, τις γνώσεις για το R4 και το επίπεδο. Εμμανουέλ, αυτό πρέπει να τα ξαναπούμε αφού δεν τα κάναμε ποτέ. Αυτό δεν θα έχουμε ακούσει ποτέ μας. Πέρα από διανύσματα δηλαδή. Και θέλετε να κάτσουμε να λύσουμε μια άσκηση. Λέμε τώρα την προηγούμενη άσκηση. Λέω να αφήσουμε. Να το κλείσουμε γιατί έχουμε κι άλλο μάθημα. Τώρα. Κύριε, δεν εξηγήσαμε το πώς θα λύσουμε την άσκηση. Το φροντιστήριο θα το κάνουμε κανονικά το απόγευμα. Γιατί το θέλουν, ρε. Ναι. Κανονικά θα είναι, θα σας καλέσει και η κυρία. Κύριε, στείλτε μας τουλάχιστον μια λιμένη άσκηση, να δούμε πώς θα το κάνουμε. Ναι, ή τουλάχιστον στο φροντιστήριο να κάνουμε. Εντάξει, παιδιά. Είμαστε σε μεταξύ. Κάμε τώρα και θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Γεια σας, κυρία. Γεια σας. Ευχαριστούμε, γεια σας. Κύριε, ναι. Η Ρασίλη δεν έχει φέρει και με χτυπάει. Είπες. Η εργασία είναι μέχρι αυτή την περίπτωση, μέχρι την άλλη. Μπορείτε να μου πείτε. Μέχρι την Τρίτη στις 20 έλεγε. Τι? Μέχρι 20 το μηνός έλεγε, αυτή την Τρίτη. Όχι, την εργασία, ρε. Κάτι άλλο ρώτησα και δεν έχω πάρει πάτηση ακόμα. Μάλλον δεν ακούει. Μπορεί.
Thank you.